Μεστάκη. Εδώ είμαστε στο κοινωνικό μέγαρο του Μεστάκη. Σκοπός της σημερινής ημερίδας είναι να κάνουμε ένα σχέδιο δράσεων για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Δήμαρχος της πόλης μας. Γιατί ο Δήμαρχος για να μην σου λέει ότι ο Γιώργος Παρκαλιάς που είναι ειδικό σύμβουλος με το κοπό αυτό που δεν έχει ο Δήμαρχος. Και η πρόεδρη των κοινοτήτων είναι προέδρια από το Δημοτικό Συμβούλιο, από το Συνόλιο, από το Συνόλιο των Παλιών. Και θα μας ενημερώσει σε πρώτη φάση ο κύριος Γιώργος Παρκαλιάς. Τους περισσότερους από τους απορία, καλό χρόνο να πούμε, καλή χρονιά για το 2020. Σκοπός της, όπως είπε καλά ο πρόεδρος, της σημερινής συνάντησης εδώ, είναι να γίνει μια συζήτηση με όλους τους. Αυτή η συνάντηση γίνεται σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Ξεκινήσαμε από το Λιβύρι, συνεχίζουμε σήμερα με τη Μαντιμία και θα συνεχίσουμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να ενημερωθούν αφενός μεν οι δημοτικές και οι καλεσμένοι, μάλλον να πω πριν, οι καλεσμένοι στις συναντήσεις αυτές είναι οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Και ζητήσαμε με το έγγραφο που έχουμε κάνει από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων να ενημερώσουν όλους τους συλλόγους έχουν ο κάθε πρόεδρος των χωριών, γιατί εμείς δεν έχουμε αρχή με όλους τους συλλόγους των χωριών, να ενημερώσουν και τους συλλόγους, είτε είναι σύλλογοι που έχουν έδρα στα χωριά μας, είτε είναι σύλλογοι των χωριών μας που έχουν έδρα στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού, ή ακόμα και αν υπάρχουν και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται, δεν ξέρω εγώ, στην Αστάνη, στο εξωτερικό. Καλό είναι να υπάρχει μια ενημέρωση σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο κάποιο που είναι στην Αθήνα, σύλλογο, σε ένα σύλλογο, να έρθει σήμερα το βράδυ εδώ, αλλά αυτό είναι η πρώτη συζήτηση που θα κάνουμε και θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις και κυρίως θα υπάρχει μια συνεχή επαφή και συνεννόηση για ό,τι γίνεται. Σκοπός λοιπόν των συναντήσεων αυτών είναι αφενός μεν να πούμε εμείς τι έχουμε σχεδιάσει και τι προκρίνουμε για το 2021, και, αλλά κυρίως ο σκοπός της συναντήσεων αυτών είναι να μας πείτε εσείς για κάποια πράγματα που θα συζητήσουμε. Και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι απόψεις πρέπει να μας πείτε, αλλά θα ανοίξουμε από σήμερα ένα διάλογο, μπορείτε να μας φέρετε τις απόψεις κλπ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Το 2021 καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα κομβικό σημείο για τη χώρα. Θα γιορτάσει τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης ουσιαστικά. Και θεωρούμε ότι είναι και ένα κομβικό σημείο για το Δήμο Τρίπολης, γιατί η Τρίπολη, ο Δήμος Τρίπολη, η περιοχή έπαιξε, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, σημαντικό ρόλο, το σημαντικότερο εμείς θεωρούμε ρόλο, στην Επανάσταση του 1821. Αυτό σημαίνει ότι δικαιωματικά της ανήκει της Τρίπολης, και όταν λέω Τρίπολη από εδώ και πέρα εννοώ το Δήμο Τρίπολης, γιατί αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση, δεν εννοώ την Τρίπολη πρώτη, θα πρέπει η Τρίπολη να είναι στο επίκεντρο των εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η χώρα. Και αυτό θα γίνει αφενός μεν σε συνεννόηση με την Κεντρική Επιτροπή, το Ελλάδα 2021, την Επιτροπή της κυρίας Αγγελοπούλου, αλλά θα γίνει και με τις, σαν Δήμος, προετοιμάζουμε το δικό μας πρόγραμμα, αλλά σε συνεννόηση, όπως είπαμε, το 2021. Θέλω να πω ότι εμείς έχουμε κάνει ως τώρα μία συνάντηση στην Αθήνα με την Επιτροπή αυτή, με τα μέλη. Η Επιτροπή έχει την κυρία Αγγελοπούλου και ένα πενταμελές συμβούλιο εκπαιδευτικό που ουσιαστικά θα τρέξει όλο το πρόγραμμα. Εμείς έχουμε κάνει ήδη μία συνάντηση μαζί τους πριν τις γιορτές, τέλος Νοέμβρη. Αυτοί τότε μας είπαν ότι δεν είναι έτοιμοι, δεν ήταν έτοιμοι τότε. Εμείς τους είπαμε κάποια πράγματα και τους στείλαμε και κάποια πράγματα από αυτά που έχουμε προετοιμάσει. Εντάξει, εγώ θεωρώ, μας το είπαν ότι τους άρεσαν πάρα πολύ και εντυπωσιάστηκαν, έτσι είπαν. Και είχαν πει μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις γιορτές, με το νέο έτος, να ετοιμαστούν και αυτοί, γιατί τότε που τους είδαμε δεν είχαν ούτε γραφεία, ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα, ακόμα ήταν στον αέρα. Μετά τις εορτές, είχαν πει μετά το νέο έτος, να συναντηθούν. Σας ενημερώνω ότι στις 30 του μηνός, 5η, 30,
θα έρθουν στην Τρίπολη και έχουν μια συνάντηση στο Δημαρχείο, θα έρθουν κάποια μέλη σε περιοριστικού συμβουλίου για να συζητήσουμε το πλαίσιο που θα γίνουν οι εκδηλώσεις. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το κυριότερο, είναι ότι ο Δήμος Τρίπολης προετοιμάζεται και θα παρουσιάσει δικό του πρόγραμμα εκδηλώσεων, όχι μόνο εκδηλώσεων, θα σας πω τι ακριβώς είναι, γιατί θεωρούμε ότι και οι ίδιοι είπαν ότι πρέπει και οι Δήμοι να λειτουργήσουν και λίγο ανεξάρτητα. Άρα η συζήτηση σήμερα εδώ έχει να κάνει κυρίως να ενημερωθείτε για το τι έχει γίνει και να μας πείτε εσείς κάποια πράγματα που θα συζητήσουμε. Και βέβαια είμαστε ανοιχτοί, αφού κάνω εγώ μια μικρή εισήγηση και ακολούθησε ο κ. Πραχαλιάς, η κυρία Καρούτσου, ο καθένας να πάρει τον λόγο και να ρωτήσει τα πράγματα που πρέπει να τοποθετηθεί. Εμείς λοιπόν ετοιμάζουμε αυτό που λέγεται ένα επιχειρησιακό σχέδιο που το έχουμε ονομάσει τελικό του 2021. Θα είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε περίπου σε ένα μήνα από τώρα. Γι' αυτό πρέπει αυτό το μήνα να τον εκμεταλλευτούμε και γίνεται αυτή η κουβέντα που θα κάνουμε όλες τις δημοτικές ενότητες. Γιατί υπάρχει ένας μπούσουλας, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και τις δημοτικές ενότητες και να εντάξουμε πράγματα από αυτά που θα μας πείτε σήμερα εσείς και οι άλλες δημοτικές ενότητες. Είναι λοιπόν ένα σχέδιο οριζόντιο που βασίζεται και γι' αυτό που γίνεται όλες αυτές τις συζητήσεις, βασίζεται κυρίως στη συνεργασία και στη συμμετοχή φορέων, όπως είναι οι κοινότητες, όπως είναι οι σύλλογοι, όπως είναι συλλογικότητες διάφορες, αλλά και πολιτών. Μας ενδιαφέρουν και οι πολίτες. Μπορεί να είναι κάποιος που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί ή έχει κάποιες ιδέες και δεν ανοίξει κάποιο σύλλογο, δεν είναι διαφορετικό. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψη όλων. Και εδώ πέφτει ένα βάρος, που θα σας το πω στην πορεία και σε εσάς εδώ, πρόεδρε, στους τοπικούς, ότι θα πρέπει να κάνετε κι εσείς ο καθένας στο χωριό του μια κουβέντα, μια διαβούλευση και κάποια μερικά πράγματα που θα πούμε, γιατί μπορεί κάποια πράγματα για το παρέμβαση κάτι για την αισθάνη. Να μην τα ξέρει ο πρόεδρος ή ο πρόεδρος του συλλόγου και να τα ξέρει μια γενιά ή ένας παππούς ή κάποιος άλλος που έχει ασχοληθεί ή που είναι επιστήμονας ή οτιδήποτε. Άρα θα πρέπει να έχετε κι εσείς ακολούθως μια κουβέντα με τους πολίτες εδώ των χωριών. Εμείς λοιπόν το επιχειρησιακό σχέδιο θέλουμε να έχει τέσσερα επίπεδα, θα έχει τέσσερα επίπεδα. Ένα επίπεδο είναι το τοπικό που αφορά την Τρίπολη, ένα είναι το περιφερειακό και υπάρχει και ένα επίπεδο που είναι εθνικό για όλη τη χώρα, ο Δήμος Τρίπολης σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ένα διεθνές. Γιατί θεωρούμε ότι το 2021 θα είναι μια ευκαιρία η Τρίπολη να επανατοποθετηθεί και στο εθνικό γίγνεσθε, αλλά και στο διεθνές γίγνεσθε. Επομένως είναι τέσσερα τα επίπεδα στα οποία θα διαρθρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο. Και υπάρχει για κάθε ένα από τα επίπεδα αυτά υπάρχουν τρεις άξονες. Ένας άξονας σημαντικός, αλλά ίσως να μην είναι ο σημαντικότερος, είναι οι επενδυακές εκδηλώσεις. Τι εκδηλώσεις θα κάνουμε ξεκινώντας από το 2020 και συνεχίζοντας το 2021 και κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις το 2021 και θα αφορούν οι εκδηλώσεις αυτές όπως τα έχετε δει και στο χαρτί που έχετε μπροστά σας, όλες τις περιόδους από τότε που αλώθηκε η Τρίπολη, η Κωνσταντινούπολη το 1453, το 1461 η Τρίπολη και η περιοχή εδώ πέρα, μέχρι ουσιαστικά θα φτάνει μέχρι την 1834, αλλά θα αφορά και την περίοδο από το 1834 έως σήμερα. Γιατί ο κυριότερος, νομίζουμε ότι το κυριότερο όφελος που θα έχει η Τρίπολη, ο Δήμος των Ξενών, από το 21, από το γεγονός του 21, θα είναι ότι διαχειριζόμενοι την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε, να αναδείξουμε και τη σημερινή ταυτότητα της περιοχής μας, γιατί πιθανόν να μην είναι γνωστή ή να πρέπει να γίνει περισσότερο γνωστή. Αυτό αφορά το δεύτερο άξονα που είπα, που θα δείτε παρακάτω, που είναι η αναβάθμιση της οικονομίας της πόλης και αφορά και την πολιτιστική ταυτότητα, όπως είπα, αλλά και τη διαχείριση των ιστορικών γεγονότων και της ιστορικής μνήμης. Εδώ κάνω μια παρένθεση να πω ότι όλα αυτά, ξεφεύγω λίγα από το θέμα, όλα αυτά η διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ή ο σύγχρονος πολιτισμός ενός Δήμου είναι κυρίαρχα, θεωρούνται σήμερα κυρίαρχα στοιχεία που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και την εξέλιξη μιας περιοχής. Δηλαδή έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Σήμερα θεωρείται ο πολιτισμός και η διαχείριση της ιστορικής μνήμης ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για μια περιοχή. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για την Ευρώπη, που υπάρχουν πόλεις που έχουν
αναδείξει την ιστορικότητά τους ή τον πολιτισμό που παράγουν σήμερα και λόγω αυτού έχουν γίνει πόλη έλξης χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών κλπ. Άρα έχει και οικονομικό αντικείμενο. Δεν είναι μόνο γιατί μπορεί πιθανόν κάποιος να πει: ωραία είναι όλα αυτά και να ξοδευτούν και κάποια λεφτά. Γιατί έτσι δεν πρέπει να ξοδευτούν κάποια λεφτά. Πού θα βοηθηθεί ένα παιδί που δεν μπορεί να βρει δουλειά σήμερα, παραδείγματος χάρη, που πρέπει να φύγει να πάει στο εξωτερικό, ένας επιστήμονας. Νομίζουμε, όχι νομίζουμε, δεν το έδειξε να ανακαλύψουμε τη διαδικασία τώρα, τον τροχό. Αυτό έχουμε δουλέψει σε άλλες πόλεις, σε άλλες περιοχές και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και μέσω αυτού έχουν δημιουργήσει τοπική ανάπτυξη. Άρα και αυτό είναι ένα στόχο. Δεν λέει ότι το 21, ούτε γίνεται αυτό που λέμε αναβάθμιση οικονομίας της πόλης μέσα σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Το 21 είναι, ας το δούμε ως η αφετηρία, ας το δούμε ως το γεγονός που θα δώσει το έναυσμα για να ακολουθήσουν πολιτικές δημόσιες και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ο στόχος όλου αυτού του υπηρεσιακού σχεδιασμού που θα παρουσιάσουμε δεν είναι μόνο το 21, είναι το 23 και είναι η επόμενη δεκαετία για την περιοχή μας. Ανεξαρτήτων τι θα είναι, τι θα είναι διοίκηση, τι θα είναι κυβέρνηση, αυτά, νομίζουμε ότι όταν θα κάνουμε ένα σχεδιασμό πρέπει να τον κάνει σε βάθος δεκαετίας. Αν ξέρετε τι θα είναι και τι δεν θα είναι, έτσι αυτό δεν πέσει κανόνα. Και ο τρίτος άξονας είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι να επανατοποθετηθεί η πόλη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές. Αυτό είναι το σχέδιο χοντρικά σε μια σελίδα του επιχειρησιακού σχεδίου, που είναι το διαμόρφωση του σύνολου θα παρουσιαστεί περίπου σε ένα μήνα και εδώ πρέπει να μπουν και τα δικά σας. Καθένα από αυτά τώρα είναι ολόκληρες σελίδες αυτούς. Εμείς το γράφουμε σε μια σελίδα για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια κουβέντα. Τι θέλουμε τώρα από τις συζητήσεις αυτές. Καταρχήν, ανεξάρτητα από την ιστορική έρευνα ή κάποιους επιστήμονες, παραδείγματος χάρη ο κύριος Παχαλιάς, έχουν χρησιμοποιήσει ιδιαίτερως επιστημονικά με το κομμάτι του 1821, αλλά και κάποιοι άλλοι επιστήμονες που θα μπουν στην πορεία και θα μας πούν για ιστορικά γεγονότα που έγιναν στην περιοχή μας, υπάρχουν και πράγματα που πιθανόν η ιστορική έρευνα να μην έχει ασχοληθεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να μου πει κάποιος εδώ πέρα ότι στην Εστάνη υπάρχει το μοναστήρι που έχει την ιστορία αυτή, που έχουν γίνει αυτά, αλλά δεν είναι μόνο τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που σχετίζονται με αυτό που λέμε φυσιογνωμία και πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής. Αυτό είναι είτε ελληνικό είτε άλλο. Μπορεί η πολιτιστική κληρονομιά, και εσείς είδα ότι το κάνατε και είναι πολύ σπουδαίο αυτό, που βάλατε τη διαδικασία αυτή που γίνεται με το. Το κάνατε τα Γιώργη, το κάνατε ως πολιτιστικό μνημείο. Αυτό είναι άλλη. Αυτό είναι αυτό που λέμε άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Δεν είναι ένα κτίριο, δεν είναι ένα μνημείο, είναι ένα έθνο. Άρα θα πρέπει και εδώ είναι η δική σας βοήθεια, ο κάθε ένας από το χωριό του που ή κάποιοι που έχουν ασχοληθεί μπορεί να είναι παραδείγματος χάρη ένα παλιό κτίσμα που είναι του 1850 και υπάρχει έστω και μισοκαρισμένο και αυτό να έχει. Πάνω στο κρίσμα αυτό να υπάρχει μια μικρή ιστορία. Μια μικρή, δεν είπαμε ότι έπαιξε ρόλο στην Επανάσταση, αλλά έχει μια μικρή ιστορία που πιθανόν να σχετίζεται. Μπορεί να είναι κάποια τραγούδια, που τα δημοτικά τραγούδια, ή μπορεί να είναι κάποια έθιμα εκτός από αυτό το αγόρι. Έτσι, μπράβο. Όλα αυτά είναι πράγματα που θα θέλαμε, και αυτή την έννοια έχει η κουβέντα που θα κάνουμε σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, ότι αυτά θα θέλαμε να τα καταγράψετε και να μας τα δώσετε για να μπορέσουμε να τα εντάξουμε μέσα στο πλαίσιο όλο αυτό του σχεδίου για το 2021 και να παραδείξουμε. Βλέπω παραδείγματος χάρη απέναντι τον κύριο Πάπα που ξέρω πόσο έχει ασχοληθεί με Πάπα. Με αυτά τα θέματα. Νίκο, θα είσαι πολύτιμος βοηθός, πιστεύω. Έτσι, έχεις την εμπειρία, έχεις τις γνώσεις. Και το λέω επειδή το ξέρω. Πιθανόν να είναι και άλλοι που δεν τους ξέρουν γιατί μας ασχολούνται. Ναι, έτσι. Άρα, εμείς αυτό που θέλουμε είναι ότι παραδοσιακό, ό,τι ιστορικό, ό,τι λαϊκό υπάρχει σε κάθε χωριό και πιθανόν να έχει μια σχέση και να το ξέρετε, να το προσπαθήσουμε να το αναδείξουμε. Αυτά θέλω από συγκεκριμένες γραμμές, να κάνει αν θες εσύ κάτι. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν μιλάμε για 200 χρόνια, δεν αφαιρεθενόμαστε, όπως είπε και ο Δημοτός, ακριβώς μόνο στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τι συνέβη από τότε μέχρι σήμερα και ποια είναι η εξέλιξη και του πολιτισμού μας και όλων των ιστορικών γεγονότων, γιατί σε όλη αυτή τη διάρκεια συνέβησαν διάφορες επαναστάσεις. Επομένως, όλα αυτά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και πάνω σε αυτό θα σας κατατοπίσει και ο κύριος Κραχαλιάς με περισσότερη λεπτομέρεια. Πρόκειται να πω. Πάντως, συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους θα ήθελα να έχουμε άμεση, μιας και ανήκω στο πολιτιστικό υπεύθυνο πολιτισμού.
με τους κολλητικούς συλλόγους θα ήθελα να επικοινωνηθεί με τις και να έρθετε και στο γραφείο να δείτε το γραφείο. Για μένα, τα είπε όλα. Το θέμα του έκανε μια εξαιρετική εισαγωγή και τοποθέτηση. Τα είπε όλα. Εγώ θα ήθελα να σα πω. Θέλω να περάσω τη λεπτομέρεια για να αρχίσετε να είναι πιο κατανοητό και για εσάς. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός Τρίπολη 21 είναι σχεδόν ολοκληρωμένος. Δηλαδή, έχουμε σχεδιάσει τους βασικούς άξονες και τους τρεις άξονες και τα τέσσερα επίπεδα που είπε ο Δήμαρχος. Υπάρχει πρόβλεψη για κάθε δημοτική ενότητα. Μέσα σε κάθε δημοτική ενότητα υπάρχει πρόβλεψη για κάθε χωριό. Καταλαβαίνετε όμως ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι όσο και να ξέρει, ό,τι γνώσεις και να υπάρχουν, κανείς δεν ξέρει το χωριό, ένα χωριό, μια δημοτική ενότητα, καλύτερα από τους ανθρώπους που το ζουν. Έτσι, δηλαδή, όσο και να έχει μελετήσει κανείς την ιστορία, κανείς δεν ξέρει την Εστάνη, τα Τσιπιανά, καλύτερα από τους Νεστανιώτες. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όσο καλό και να είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο, όσο χρήματα και να καταφέρουμε να βρούμε για να το υποστηρίξουμε, δεν θα πετύχει αν δεν έχει τη συντριπτική αποδοχή όλων των κατοίκων. Δηλαδή, ο εθελοντισμός και η συμμετοχή όλων σας είναι απαραίτητη. Δεν θα μπορέσουμε δηλαδή να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε εάν δεν παρακινήσουμε και εμείς αυτό το καθήκον το δικό μας, αλλά και από την άλλη μεριά νομίζω ότι είναι και το καθήκον όλων των χωριών να βοηθήσουμε ώστε όλοι μαζί να βγει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και για την πόλη μας, αλλά γιατί δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Τα μάτια, το βλέμμα όλης της Ελλάδας θα πέσει πάνω στην Τρίπολη και στις δημοτικές ενώσεις. Πάμε πιο αναλυτικά. Στον πρώτο άξονα, που είναι οι εκδηλώσεις. Έχουμε χωρίσει, θα πιάσουμε το νήμα που είπε ο Δήμαρχος από την αρχή, από την εποχή που εμφανίστηκαν οι εκδηλώσεις εδώ και είναι και η εποχή που αρχίζει και εμφανίζεται η Τρυπολιτσά σαν κύρια. Κύριος οικιστικός ιστός, κάποια χωριά προϋπήρχαν της Τρυπολιτσάς. Πρώτη τουρκοκρατία. Θα ήθελα από κάθε χωριό ποια γεγονότα εκτιμάτε από την κάθε περίοδο ότι θα θέλατε να αναδειχθούν ιδιαίτερα. Δηλαδή, τι στην πρώτη τουρκοκρατία, στην ετοκρατία, στη δεύτερη τουρκοκρατία, στα ολοφικά, τι θα ήθελε κάθε χωριό από την ιδιαίτερη ιστορία του να αναδειχθεί. Η Νεστάνη έχει για παράδειγμα, μιας και είμαστε στη Νεστάνη, έτσι δεν το λέω. Για παράδειγμα, μια μορφή που δεσπόζει στην Νεστάνη είναι ο Μητροπολίτης Ιωσήφ Ανδρούσης. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα αυτό του προβλήματος πώς θα το συνδέσουμε με το περιφερειακό επίπεδο. Είναι από εδώ, είναι από την Νεστάνη, αλλά ήταν της Ανδρούσας ο δεσπόζος, έτσι. Αυτομάτως η Νεστάνη συνδέεται σε περιφερειακό επίπεδο Πελοποννήσου με την Ανδρούσα. Θα αναπτύξουμε δράσεις λοιπόν η Νεστάνη με την Ανδρούσα και πώς όλο αυτό θα γίνει ανταλλαγή όχι μόνο πολιτισμική και ιστορική, αλλά και τουριστική. Βλέπετε λοιπόν αυτό που είπε ο Πρόεδρος, πώς αρχίζει και αναπτύσσεται το αναπτυξιακό κομμάτι. Αρχίζει και υπάρχει μια κυκλοφορία, μια ροή ανθρώπων, υπηρεσιών, τουριστικό, το οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και για κάθε ένα χωριό. Λοιπόν, στον πρώτο άξονα που έχουμε βάλει τις περιόδους, τις χωριές, θα θέλαμε από κάθε χωριό τι είναι το κυρίως που θα θέλατε να αναδειχθεί. Ποιο γεγονός, ποιο ιστορικό, ποια μορφή, το οτιδήποτε. Πάμε στο δεύτερο άξονα. Ο δεύτερος και ο τρίτος άξονας είναι πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο από τις εκδηλώσεις. Η επωνυμία του κάθε χωριού και μέσα από αυτό θα προκύψει ο επαναπροσδιορισμός της επωνυμίας και της πολιτισμικής ταυτότητας όλης της δημοτικής ενότητας, μαντιμίας, αυτό συνίσταται από το σύνθετο πολιτισμικό υλικό. Το πολιτισμικό υλικό του κάθε χωριού περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική του, δηλαδή θερμή παράκληση. Ό,τι σπίτια παλιά από οποιαδήποτε από αυτή την περίοδο που βλέπετε υπάρχει σε κάθε χωριό. Δηλαδή υπάρχει σπίτι στην Εστάνη, στο Αρτεμίσιο, στο Σάγκα, στη Μιλιά, στο Πηγαίνη που να είναι από την πρώτη τουρκοκρατία. Να έχουμε την πληροφορία ότι είναι από την πρώτη τουρκοκρατία, από την ενετοκρατία, τη δεύτερη τουρκοκρατία. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσείς,
έχουμε μια επιστημονική ομάδα, ίσως την κορυφαία επιστημονική ομάδα που θα έχει συγκροτηθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Μπορούμε να το υπερηφανευτούμε αυτό. Θα εμφανίσουμε μια εκπληκτική επιστημονική ομάδα, ο Δήμος Τρίπολης, που θα υποστηρίξει όλο το σχεδιασμό. Αυτό, άμα το δώσουμε εμείς έτοιμο, δεν θα χρειάζεται ο ερευνητής να ψάξει για κάθε χωριό ποιο σπίτι έχει. Δηλαδή, το δίνουμε έτοιμο. Γιατί το θέλουμε? Γιατί μέσα από αυτό θα μπορέσουμε το χωριό αρχιτεκτονικά να δούμε πώς μπορούμε να το επαναπροσδιορίσουμε ανά περιόδους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η αρχιτεκτονική ταυτότητα ενός χωριού που μέσα έχει κτίσματα από το 1461, από την Ετωκρατία, την δεύτερη τουρκοκρατία, αρχίζει και αποκτά μια άλλη επωνυμία, μια άλλη αρχιτεκτονική ταυτότητα. Έτσι. Το επόμενο, τα επαγγέλματα. Τι επαγγέλματα υπήρχαν, δηλαδή τι φτιάχνανε εδώ, η οικονομική γεωγραφία του χωριού και της δημοτικής ενότητας. Ποια ήταν τα επαγγέλματα με τα οποία ήταν ο βασικός πνεύμονας, ο οικονομικός, σε κάθε ιστορική περίοδο του χωριού. Γιατί το θέλουμε αυτό? Ναι, είναι και το λαογραφικό, αλλά γιατί με βάση αυτό θα γίνει σε δεύτερο και τρίτο χρόνο μετά το φόρτο του 21, που καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγάλο μας άγχος, που δεν έχουμε χρόνο να είμαστε έτοιμοι. Με το 22, το 23 θα αρχίσουμε με βάση αυτό να κάνουμε συγκριτικές μελέτες αναλυσιακά, αφού η Νεστάνη είχε αυτά τα επαγγέλματα και αυτό τον οικονομικό κύκλο, σήμερα με τις σημερινές δυνατότητες, τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις, τα σημερινά χρηματοδοτικά εργαλεία, πώς ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθεί πάλι οικονομικός κύκλος στα χωριά και τα χωριά όσο μπορούμε να τα βοηθήσουμε να ξαναζωντανέψουν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο υλικό το οποίο σε δεύτερο, τρίτο χρόνο όταν θα το αναλύσουμε επιστημονικά, πώς θα αρχίσει να εξειδικεύεται το αναπτυξιακό κομμάτι. Δεν είναι το 21 συνάψουμε. Το 21 θα είναι, μακάρι να είναι για την περιοχή μας, το έναψμα για το 2030, για το 2035, που πιθανόν κάποιοι να μην υπάρχουν και τότε από εκεί. Εντάξει, αλλά όμως πρέπει, είναι μια ευκαιρία μεγάλη, γιατί θα έχει τέτοια προβολή που μπορείς να τοποθετήσεις έτσι. Θα το αναδείξουμε στο χαρτί ή θα γίνει κάποιο, ας πούμε, ας το πω, κάποιο έργο υποδομής που θα αναδειχθεί, που θα μείνει, δηλαδή, θα συνδεθεί. Παναγιώτη, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί σε ένα χρόνο, ενάμιση, να έχουμε γίνει, καταρχήν πρέπει να κάνουμε βασικά πράγματα, γιατί ήδη, όχι εμείς, εγώ η Ελλάδα έχει κρίση, αλλά όταν θα ξέρεις ότι αυτό έχει κάποια αξία ιστορική, το πρώτο να το αναδείξει ένα χαρτί είναι κάτι. Από εκεί και πέρα, δεν μιλάμε για ένα χρόνο, αλλά μιλάμε για βάθος δεκαετίας και ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν πάντα, μπορείς κάποια από αυτά, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη αξία, να τα αναδείξει με κάποιο τρόπο. Εμείς είμαστε, όπως παίρνω λίγο σε πιο λεπτομέρειες τώρα, εμείς είμαστε έχουμε κάνει ήδη μια υπογραφή, ένα μνημόνιο συνεργασίας με ένα τμήμα, με ένα διαδηματικό μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αρχιτέκτονες, ιστορική και ψηφιακή εφαρμογή και ψηφιακές εφαρμογές. Αυτή θα έρθει κάτω, θα δείξουν κάποια σημεία. Το λέω χαρακτηριστικά. Λες ότι στη Δούνια ήταν οι πίτι, μπήκαν και κατέβηκαν οι άλλους στην Πορτζά. Δεν θα φτιάξουν μια πίτι. Αλλά μπορεί να κάνει ένα. Αυτή είναι η ειδική επιστήμονε που ασχολούνται. Είναι ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται πώς μπορεί σήμερα να αναδείξει σημεία ιστορική αξία. Όχι αυτά να παραστήσει, δεν θα πάνε να φτιάξουμε κάστρα. Για σημεία που υπάρχουν. Ναι, αλλά μπορεί να δείξει ένα δίκο που να φαίνεται σαν να το φτιάξει και να φαίνεται. Δηλαδή πρέπει να κοιτάζουμε πάντα και το κόστος. Γιατί δεν θέλουμε να συζητάμε να φτιάξουμε παντού έτσι. Αλλά μπορεί να δείξει κάτι που να φτιάξει κάτι μικρό που να το αναδείξει. Και τώρα υπάρχει και το μεγάλο κομμάτι του άλλου, το ψηφιακό. Δεν νομίζω ότι ο κόσμο τώρα θα πάει. Είναι όλα τα μουσεία, δεν είναι τώρα το μουσείο να φτιάξει ένα μουσείο μέσα σε κάποιο φίλιο εκεί. Πολλοί κόσμοι πήγαν από το κινητό τώρα και από τι ψηφιακέ εφαρμογέ. Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι πώ μπορούν να αναδειχθούν κάποια πράγματα μέσω των ψηφιακών. Δηλαδή, όλα αυτά τα στοιχεία, τα αρχιτεκτονικά που θα μα πείτε, θα μα βοηθήσουν και την επιστημονική ομάδα που θα τα αναλάβει να συνολικά και συνεκτικά για το κάθε χωριό αλλά και για όλη τη δημοτική ενότητα να εκπονηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη
θα επαναπροσδιορίσει, αυτό είναι η έννοια του επαναπροσδιορισμού, την αρχιτεκτονική ταυτότητα της Νεστάνης. Η Νεστάνη είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, έχει ένα πολύ γραφικό χωριό. Φανταστείτε να έχει πιο εξειδικευμένο και να φαίνεται, να αποτυπώνεται, δηλαδή ένα έμπειρο μάτι καταλαβαίνει ένα κτίριο, αν είναι από την τουρκοκρατία, από την αιτωκρατία. Φανταστείτε αυτό με κατάλληλα αρχιτεκτονικά και ψηφιακά εργαλεία, να μπορέσουμε να το αναδείξουμε αρχιτεκτονικά, θα απογειωθεί ο χαρακτήρας του κάθε χωριού. Και όλο αυτό, μέσα από όλα τα χωριά που συγκροτούν τη Δημοτική Ενότητα, όλη η Δημοτική Ενότητα αρχίζει και αποκτά ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Υπάρχει δηλαδή ένα γάμο. Πάλλοντε είχε κρυφτεί το πλευράκι και το υπάρχει και ένα πηγάδι. Το οποίο μπορεί να χρειαστεί μια παρέμβαση ανάμεσα. Υπάρχει μια τρύπα στο πάνω στο βουνό. Όλα τα πρέπει μέσα σε ένα ωραίο βουνό με έβαλα κλπ. Που ναι, η ιστορία ότι είχαν ρίξει το λαγάκι εκεί κλπ. Το οποίο μπορεί να φτιαχτεί, α πούμε, ένα μονοπάτι τουριστικά που πέφτει πίσω από τα σπίτια του κάψια. Δεν αρκεί για δομή. Δηλαδή θα μπορεί για να αναπτυχθεί αυτό το παράδειγμα, θα πρέπει να χρειαστεί να γίνει ένα μονοπάτι. Υπάρχουν τέτοιε παρεμβάσει ή να πούμε ότι ξέρει ότι η τρύπα εκεί στο πρόεδρο παράδειγμα και τελειώσαμε. Είναι το χωριανό πηγάδι εκεί το χωριό κτλ. Κτλ. Για να βγει και κάποιο να το δει αργότερα, δεν είναι ώρα, δήμαρχε που θα γίνει σε ένα χρόνο, θα πρέπει να κάτι να μείνει από αυτή την ιστορία, κάτι να φτιάξουμε, δηλαδή να γίνει με αυτό σύνος οι λαϊκές παραδόσεις και όλα αυτά. Δηλαδή για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα να πούμε ναι, πραγματικά πρόκειται για ένα ιστορικό γεγονός, για ένα ιστορικό κτίριο, πρέπει να έχουν προηγηθεί άλλα πράγματα που να μας οδηγούν με βεβαιότητα και ακρίβεια σε εκείνο το σημείο. Αυτό θα να συμπληρώσω στο φίλο Παναγιώτη. Έχουμε καθιερώσει αντάλλαγμα μας ήταν και το 2022, το βάιλο του 2021 και όλες μας οι εκδηλώσεις του ανταλλάγματος θα έχουν θα έχουν άρωμα επανάστασης, δηλαδή όλες μας οι εκδηλώσεις θα είναι επηρεασμένες. Να μείνει όλο αυτό και να απολευθερωθεί και να υπάρχει έστω και ψηφιακά στο Δήμο και να λέμε ότι έχουμε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι μια σημαντική υποδομή. Δεν είναι μόνο να φτιάξει έναν δρόμο και να μπει σε έναν δρόμο που πέρασε από τον δρόμο. Αυτό που μάθαμε στο σχολείο. Την ιστορία δηλαδή, είναι και αυτά τα κομμάτια που πρέπει να μείνουν. Και δεν γράφτηκε σωστά. Ιστορία είναι τελείως διαφορετική. Η ελευθερία. Με την παρουσία σας εδώ, στο χωριό μας, όντως είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και απόδειξη όλων αυτών είναι ότι τουλάχιστον ο σύλλογος, τον οποίο εκπροσωπώ, ο Δυτικός Σύλλογος Νεστάνης, σήμερα περίπου 4 μήνες έκανε μια ανάρτηση στο Facebook και για να μην πολυλογώ, θα σας διαβάσω μόνο ένα κείμενο για να δείτε πόσο έτσι και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό και θα πρέπει όλους μας να μας ενδιαφέρει, γιατί είμαστε, εκπροσωπούμε έναν τόπο, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής, πρωτεργάτης όλης αυτής της τότε ιστορίας και θα εντοπιστώ έτσι γενικότερα μόνο σε ένα. Πέραν όλων να τα συμφωνήσουμε στην προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε να τα αποκριθούμε σε αυτές που μίλησε ο κ. Προηγουμένως σε απαιτήσεις και αυτά, θα σας διαβάσω έτσι για να μην μπορεί λόγω και να πω το εξής ότι είχα γράψει έτσι, ότι πολλά τα υποθούν και πολλά τα γραφτούν το επόμενο διάστημα για το λόγο θέμα. Ας διατηρήσουμε όμως πολλούς προβληματισμούς. Και αυτό το λέω περισσότερο επειδή συμμετείχα, είχα μια εμπειρία να συμμετέχω σε μια επιτροπή στην Αθήνα, μένω στην Αθήνα, ενός πολιτιστικού συλλόγου όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Και είδα τις συμπεριφορές μέσα και ποιοι προσπάθησαν να σφετεριστούν και να εκμεταλλευτούν εν πάση περιπτώσει αυτό το γεγονός, εκ των οποίων ήταν σύλλογοι και πολύ και πολύ. Οπότε εξαιτίας αυτών έγραψα αυτό το κείμενο και θα ήθελα έτσι 2 λεπτά να το διαβάσω. Ότι λοιπόν πολλά θα υποθούν δεν γραφτούν. Ας διατηρήσουμε λέω όμως πολλούς προβληματισμούς τόσο για τις επιδιώξεις των κεντρικών διοργανωτών όσο πιθανώς και για τα παραγόμενα πολιτισμικά επαιτειακά αποτελέσματα εάν αφαιρθούν στις διαθέσεις διοργανωτών ξένων προς την ουσία της ελληνικής επανάστασης. Θα έρθω. Ας βγω όμως κακός μάτης εάν οι περιφερειακές πόλεις, πρωτεύουσες και ιδιαίτερα οι περιοχές της χώρας μας όπως η Τριπολισσά μας, τα Καλάβητα, το Μεσολόγγι και πολλές άλλες
εστίες έναρξης της Επανάστασης που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη Μεγάλη Εξέγερση δεν προγραμματίζουν να οργανώσουν τις εκδηλώσεις της δικές τους, εορτασμούς που τους αρμόζει, γιατί καμιά φορά την παράσταση και πάλι θα την κλέψει η Αθήνα και μια-δυο μεγαλύτερες πόλεις από εμάς. Μόνο αυτές οι πόλεις και οι πολίτες τους, εμείς δηλαδή, οι αρκάδες περισσότερο, μπορούν να απομονώσουν, να απορρίψουν και να αποτρέψουν τρόπους που με κίνητρα και ιδέες που επιβάλλει η εξέλιξη και η σημερινή τεχνολογία που είμαστε σήμερα να ξαναγράψουν την ιστορία μας, σερβίροντάς μας την αλλοιωμένη και σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά. Γενικεύω λίγο τη συζήτηση, αλλά θεωρώ σκόπιμο να το αναφέρω αυτό. Φρονώ ότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες για το τι μπορούμε να αναμένουμε εκ μέρους της κεντρικής πολιτείας, αναφορικά με τη συμμετοχή του τόπου μας στην επέτειο των 200 ετών. Κοινώς πρέπει μόνοι μας και εγκαίρως να οργανώσουμε το ρόλο που θέλουμε να έχει η Τρικουλισσά μας στη συγκεκριμένη ιστορική σημασία σε επέτειο. Θετική βέβαια στο όρο είναι και η δραστηριότητα δικιά σας, στην οποία σήμερα αποτέλεσμα είναι από αυτό και άκουσα και την περιφέρεια που έκανε μια ανακοίνωση ότι θα σταθεί στο πλευρό όλων αυτών των εκδηλώσεων. Και λέω ότι ο τόπος μας διαθέτει το απαιτούμενο τόπιο δυναμικό, τις πνευματικές κοιτίδες, τους πνευματικούς ανθρώπους, τους φορείς πολιτισμού κλπ. Που με πρωτοστάτη το Δήμο, εσάς, αλλά και τους κορυφαίους φορείς της περιοχής μας μπορούν να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό για να κάνουν την Τρικουλισσά εορτασμούς και εκδηλώσεις μνήμης υψηλωτάτου επίπεδου. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί ώστε η καρδιά της διοργάνωσης σε πανελλήνιο επίπεδο να χτυπήσει εδώ και σε κάθε περίπτωση η ψυχή των εορτασμών, ειδικά στην Τρικουλισσά μας. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε το ουσιαστικό ρόλο που έπαιξε στην άλλωση η Τρικουλισσά στην Επανάσταση του 21. Αυτό θα είναι πρόκλημα για τις δυνατότητες μας για το 2026. Σε μια χώρα που 200 χρόνια μετά την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζώο ακόμη φαίνεται να ψάχνει να βρει τον δρόμο της κλπ. Συγγνώμη που ξέφυγα λίγο από το θέμα και δεν είμαι αυτός ο οποίος θα σας υποδείξω σαν Δήμο το τι θα κάνετε, τι πρέπει να κάνετε. Ως ένας πολίτης μόνο που έχω εντοπίσει και φοβάμαι πάρα πολύ μήπως μας κλέψουν πάλι την παράσταση. Η Τρικουλισσά μας πρέπει να παίξει ρόλο σοβαρό. Πανελλήνιο, όχι μόνο μην πω έξω από τα σύνορα, θα πρέπει να παίξουμε σοβαρό ρόλο και σε αυτό πρέπει όλοι μας να συμμετέχουμε και να προσφέρουμε ό,τι το δυνατόν περισσότερο. Συμφωνώ απόλυτα. Και ήδη το είπα για την αρχή ότι δεν είπα πάνω και κάτι, ότι αυτοί ήδη φαίνεται ότι θέλουν να μας βάλουν μέσα σε ένα πλαίσιο. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό, η απάντηση σε αυτό είναι η δική μας ετοιμασία. Όταν εσύ είσαι έτοιμος και έχεις να προτείνεις πράγματα, θα τους υποχρεώσεις να δεχτούν και τα δικά σου πράγματα. Αυτή την έννοια έχει και η σημερινή κουβέντα και όλες αυτές, όλες οι κουβέντες που θα κάνουμε. Όσο πιο καλά πάμε προετοιμασμένοι εμείς, τόσο πιο με τη μεγαλύτερη δυνατότητα έχουμε να επιβάλλουμε πράγματα. Είναι αλήθεια, ότι φαίνεται ότι προσπαθούν, δεν ξέρω αν το κάνουμε όλους, αλλά την Τρίπολη, επειδή η Τρίπολη έχει το ρόλο τον ιδιαίτερο στην επανάσταση που είπες, προσπαθούν να την βάλουν σε ένα πλαίσιο. Τα μηνύματα είναι αυτά που παίρνουν. Μας το είπανε, μας το ξανάπανε, θα ξανάρθουνε. Αλλά όταν εμείς ετοιμαστούμε και είμαστε πιο μπροστά από αυτούς, γιατί είμαστε πιο μπροστά από αυτούς, μπορούμε να επιβάλλουμε πράγματα. Και έχει νόημα όλο αυτό που κάνουμε σήμερα, ακριβώς και για αυτόν τον λόγο που είπε. Γιατί το έχουμε εντοπίσει και εμείς αυτόν τον κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, για την ανάγκη που είχαμε σήμερα και την ανταλλαγή απόψεων, θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Θέλω να πω ότι ήσασταν αρκετά σαφείς και περιεκτικοί στο τι πρόκειται να γίνει. Και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για όλη αυτή την κίνηση και όλη αυτή την προετοιμασία έτσι ακριβώς όπως την έχετε σχεδιάσει. Εγώ πιστεύω ότι σε συνεργασία πάντα εδώ με τον πρόεδρό μας έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε, να παρουσιάσουμε, όπως βέβαια και τα υπόλοιπα χωριά του Δήμου Μαντινίας. Εξάλλου η Αρκαδία είναι διάσπαρτη από ιστορικά μνημεία, όπου και να πατήσεις, τούτο το χώμα έχει κάτι να παρουσιάσει. Μιλάει ακόμα, είναι ζωντανές οι μνήμες. Ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κουβαλάνε στις μνήμες τους πράγματα σπουδαία. Εγώ έτυχε να ασχολούμαι με τη λαογραφία και έχω καταγράψει αρκετά από αυτά, είτε από την παράδοση, το ξέρει και ο κ. Πρακαλιάς. Πήραν και τις πληροφορίες κατευθείαν. Ευχαριστώ πολύ. Πέρα από αυτό όμως, θέλω να πω ότι όλοι μας εμείς, εδώ από την Εστάνη και είμαι σίγουρος γιατί γνωρίζω τα περισσότερα παιδιά από τα υπόλοιπα χωριά, όλοι μπορούμε να συνεργαστούμε, να παρουσιάσουμε και να αναδείξουμε την Τρίπολη εκεί που πραγματικά της ταιριάζει, γιατί
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επανάσταση του 21 και δεν είπα να μην μονοπολίσουμε λίγο ότι μόνο εμείς οι Μαντινίες, γιατί υπάρχουν και τα άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα πέριξ της Τρίπολης. Εμείς όμως βέβαια θα περιοριστούμε στα του οίκου μας και είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα, με τη δικιά σας πάντα συμβολή και τις επιστημονικές σας γνώσεις και συμπαράσταση, το αποτέλεσμα θα είναι το επιθυμητό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Την πρόσκληση από τον Πρόεδρο, αλλά δεν ήξερα ότι στην Ομίγυρη, την φιλόπατρη Ομίγυρη, θα ήταν και ο κύριος Γιώργος, ο οποίος θα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Όταν ήμουν πρόεδρος στο Σύλλογο, είχαμε κάνει μια αναφορά για το τι είχε κάνει ο Ιωσήφ Ανδρούσης. Πέρα από ένα πρόσωπο το οποίο ήταν σαν Τσιπιανίτης, πρέπει να το θυμίσουμε εμείς σαν Τσιπιανίτης, γιατί ήταν πρώτος υπουργός παιδείας, κύριε Γιώργο, παράλληλα υπουργός δικαιοσύνης. Είχε γράψει το νασματική ακολουθία του νεομάρτυρα Δημητρίου και ήταν παρόν όταν κόψαν το κεφάλι του νεομάρτυρα Δημητρίου εκεί στο Εκκλησάκι. Έχει προσφέρει και στον αγώνα, γιατί πρόσφατα σε μια χειροτονία που έκανε ο μακαριότατος ο Ιερώνυμος είχε πει ότι όταν η Ελλάδα έψαχνε να βρει χρήματα για τον αγώνα, ο τότε υπουργός παιδείας Ιωσήφ, και τον ανέφερε Καρόν, ήταν Καρόν της Ιωσήφ στην Ανδρούσα, έδωσε εντολή να λιώσουν το χρυσό από τις εκκλησίες και να πάρουν άρματα. Έτσι το είχε πει ο Ιερώνυμος και εσείς, κύριε Γιώργο, ξέρετε τι άλλο έχει προσφέρει. Είχαμε, νομίζω, και το Ιούνιο δεν είχαμε κάνει μια κουβέντα. Είχαμε κάνει μια κουβέντα και είχε συμβάλει και στη, από ό,τι μου είχε πει και ο Δεσπότης Πάτρας ο Χρυσόστομος, να καθιερωθεί και η παρέλαση 25 Μαρτίου και ήταν ένας από τους επιζώντες στους αρχιερείς και προκλήψεις. Ήταν δύο, ο Μητροπολίτης Δανίλα, δεν κάνω λάθος, και ο Ιωσήφ Ανδρούσης που γλίτωσαν και τους έκαναν τον Δεοπολικό Τρόνιστα. Είχε προσφέρει. Πέρασαν με στανιώτες που πρέπει να γίνει, έχει προσφέρει στον αγώνα, θα το κρίνετε εσείς. Αλλά ο κύριος Γιώργος. Να πω πάνω σε αυτό, πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος γιατί βλέπω την τεράστια διάθεση που έχουν όλοι να βοηθήσουν. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό, το είπε και ο κύριος Παγιάννης, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι όλοι, και φαντάζομαι ότι το ίδιο θα γίνει όταν θα πάμε μεθαύριο στο Πατέτσι, στο Πολίτιο, σε όλα τις υπόλοιπες δημοτικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι, το σημαντικότερο όλων είναι όλη αυτή την υπόθεση να την κάνουμε κτήμα όλοι μας. Αν την κάνουμε όλοι μας κτήμα, ο κάθε πολίτης. Και είπα, δεν έχει να κάνει αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία για τον τόπο μας, για την επόμενη δεκαετία και την επόμενη δεκαπενταετία. Δεν έχει να κάνει κάτι για σήμερα και έχει να κάνει και όλα αυτά που είπε Γρηγόρη. Πώς ένα παιδί θα μείνει στον τόπο και πώς θα συμβάλλει και αυτό. Δεν είπαμε ότι θα δώσουμε δουλειές αύριο το πρωί, αλλά όλο αυτό, αν πάει καλά και δουλέψει καλά, θα συμβάλλει, πέραντι, θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη του τόπου. Εγώ που φεύγω από τις ρίζες, εγώ θέλω να κάνω λίγο πιο πρακτικά τα πράγματα. Σημασία έχει να ξέρουμε τις ρίζες μας, η ιστορική μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά είμαστε και άνθρωποι που έχουμε ανάγκες και νέα παιδιά που και έχουμε όλοι παιδιά και έχουμε οικογένειες και πρέπει να μείνουν στον τόπο μας να προοδεύσει. Είπε κάτι ο Κώστας, το ξέρω, το ίδιο ισχύει για το χωριό. Τα χωριά έχουν πέσει στο 20% που είχαν πριν 30 χρόνια. Αν συνεχιστεί αυτό, θα σβήσουν τελείως.